Πάμε τώρα να υποδεχτούμε τον πρώτο καλεσμένο μας. Φυσικά, μου έταξες να μιλήσουμε για τις τριετίες. Βέβαια. Μου έταξες να μου πει κάποιος αν τις παίρνουμε ή δεν τις παίρνουμε. Δεν θα στα πω εγώ. Θα στα πει και θα μας τα πει ο κύριος Στέλιος Βοριάς. Είναι μαζί μας, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, βεβαίως και αντιπεριφερειάρχης κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και σε εσάς τους τηλεθεατές. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Και μέσα στο χιονιά και μέσα στη βροχή, κύριε Πρόεδρε. Όλα τι τα νέα σας σήμερα ήταν, θα έλεγα, καταθλιπτικά. Θα σας θυμίσω φυσικά ότι το κρεβάτι της ΜΕΘ ήταν στο εργατικό ατύχημα που είχαμε. Σωστά. Βεβαίως, ο ελαιοχρωματιστής που τον ελαιοχρωματιστή. Που αναγκαστήκαμε, το μεταφέραμε στην Αθήνα, που τώρα πάσχιζε για ένα διάστημα να καταλάβετε σε τι χώρα ζούμε, να αποδείξει ότι ήταν εργατικό ατύχημα στον ΕΦΚΑ. Εδώ είμαστε αυτό τώρα, σε αυτή το ξεπεράσαμε, την αλλά χρειαζόταν να κάνει ένα σωρό κινήσεις για να αποδείξει ότι ήταν εργατικό ατύχημα. Τέλος πάντων, δυστυχώς οι καταστάσεις είναι πολύ δύσκολες και καλό είναι η όποια απόφαση παίρνουμε να λαμβάνουμε εκτός τα μέτρα έτσι, και την ταλαιπωρία των πολιτών υπόψη στην οποιαδήποτε απόφαση παίρνουμε. Και ιδιαίτερα αν έχουμε θέση ευθύνης, όπως είναι μια αντιπεριφέρεια που είμαι και εγώ συγκεκριμένα. Ωραία. Έτσι. Μην ξεκινήσετε από την αντιπεριφέρεια. Όχι. Ας ξεκινήσουμε από το ζήτημα αυτό που αφορά τα εργασιακά. Για τις τριετίες. Βλέπω υπάρχει μια πανστρατιά και μια προσπάθεια έτσι να συντονίσετε τα βήματά σας για να δούμε πώς θα γίνει οι τριετίες να έρθουν αναδρομικά και όχι να ξεχαστούν να μπουν στον πάγο ό,τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα και να ξεκινήσουμε από το μηδέν. Ισχύει? Καταρχάς, αυτό που ισχύει προς το παρόν είναι ο νόμος. Δεν είναι ανατρέψιμο. Σύμφωνα λοιπόν με τον νόμο, που για μας είναι αντισυνταγματικό, και για να καταλάβουν οι τηλεθεατές, θα δώσουμε ένα παράδειγμα. Αν κάποιος προλήφθηκε 1η-1η του 12, σύμφωνα με τον νόμο θα πάρει την πρώτη του τριετία το 27. Ναι. Έχουμε 24, σε 3 χρόνια θα πάρει. Αυτός που προσλήφθηκε επίσης 1η-1η του 24, πάλι θα πάρει το 27, δηλαδή ένας με προϋπηρεσία στον ίδιο ακόμα εργασιακό χώρο 15 ετών θα έχει τη μία τριετία μαζί με τον άλλον που θα είναι μόλις 3 χρόνια στον εργασιακό χώρο. Δίκιο. Αυτό είναι τελείως άδικο και όχι μόνο άδικο αλλά για μας και αντισυνταγματικό. Άρα λοιπόν θα πρέπει να γίνουν προσφυγές. Το ζήτημα όμως είναι ότι επειδή σε αποτελεί νόμο και δεν είναι κάποια υπουργική απόφαση, κάποια πράξη νομοθετικού περιεχομένου, δεν μπορεί να προσφύγει ο φορέας. Δηλαδή δεν μπορεί να προσφύγει για λογαριασμό του εργαζόμενου, είτε ένα σωματείο, είτε ένα εργατικό κέντρο ομοσπονδία, είτε η ίδια η ΕΣΕ. Άρα πρέπει να το κάνει ονομαστικά ο κάθε εργαζόμενος. Μέρη Καριωτάκη, Μπάμπη Σαντής, οποιοσδήποτε ατομικά. Οθηγούμενος. Εμείς αυτό τώρα που λέμε, εμείς λέμε ναι, πρέπει να κάνουμε οπωσδήποτε να προσφύγουμε στη δικαιοσύνη. Από εκεί πέρα όμως δεν θέλουμε να δούμε και φαινόμενα του παρελθόντος. Δηλαδή? Θα το πούμε απλά, ξέρετε ότι μιλάω ομά και ξεκάθαρα. Ναι. Δεν θέλουμε στη πλάτες των εργαζομένων κάποια μεγάλα δικηγορικά γραφεία να χτίζουν περιουσίες. Ναι. Έτσι, γιατί το να φωνάει σε ένα εργαζόμενο ότι δώσε μια αμοιβή και 10% από τα αναδρομικά ό,τι πάρουμε, καταλαβαίνετε, αν αντί για ένας είναι 1.000 εργαζόμενοι, τότε το πράγμα είναι ξεφεύγει. Ενώ η διαδικασία είναι η ίδια, το μόνο που χρειάζεται είναι η αίτηση του εργαζόμενου και η ημερομηνία πρόσληψης, για να προσδιοριστεί το τι δικαιούται με βάση την προϋπηρεσία του. Άρα καταλαβαίνουμε ότι αυτό δεν μπορεί να επαναληφθεί όπως για άλλα ζητήματα που αφορούσαν τα εργαζόμενους και τους συνταξιούχους. Εκεί τώρα θέλουμε να βγούμε μπροστά και να καλέσουμε τους εργαζόμενους να προσφύγουν στα πρωτοβάθμια σωματεία, γιατί μέσα στον πρωτοβάθμιο σωματείο που μπορεί εκεί πέρα να γίνει. Ήδη ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ, σε συνάντηση που είχαμε το περασμένο Σαββάτο, στο Γενικό Συμβούλιο που είχαμε, είπαμε να δούμε πώς μπορούμε ακόμη και η ΓΕΣΕΕ η ίδια να αναλάβει ένα κόστος νομικού, έτσι, να προσφύγουν έτσι ώστε αυτά τα χρήματα να παραμείνουν στους εργαζόμενους. Ωστόσο όμως, για να μην ωρεοποιούμε την κατάσταση, και αν καταλάβουν οι τηλεθεατές, είναι μια διαδικασία η οποία δεν είναι εύκολη. Ναι. Και δεν είναι εύκολη γιατί το πιθανότερο είναι να προσφύγεις εναντίον του εργοδότη σου. Έτσι. Καταλαβαίνετε ότι το να πας σε μια δικαστική αντιπαράθεση
που υποχρεωτική πρέπει να είναι δικαστική η αντιπαράθεση αυτή για να δικαιωθούν μόνιμα, δεν είναι εύκολο και ιδιαίτερα σε χώρους που βρίσκονται λίγοι εργαζόμενοι. Θα αποτρέψει πολλούς τώρα, η αλήθεια. Καταλαβαίνετε τώρα, γιατί οι πολλοί εργαζόμενοι θα φοβηθούν να προχωρήσουν. Και ρίστον παρόδο όμως, δεν τα έχουμε και με τους εργοδότες οι εργαζόμενοι, γιατί δεν ήταν οι εργοδότες αυτοί που το κάνανε. Κοιτάξτε, άμα θέλουν μπορεί να τα δώσουν και ο θέλος, δεν τους το απαγορεύει κανείς. Ναι, να αλλά το πούμε όμως για την αλήθεια. Όταν ο νόμος σου δίνει σίγουρα το δικαίωμα όμως, να μην δεν τους υποχρεώνει ο νόμος. Έτσι, να δεν μπορείς να πεις ότι κάποιος στη συγκεκριμένη περίοδο αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ότι κάποιος εργοδότης παρανομεί. Δεν παρανομεί. Mm-hmm. Υπάρχουν εργοδότες που ακόμη και μέσα στην κρίση τις δίνανε τις τριετίες, έτσι. Να το δούμε. Mm-hmm. Όμως οικειοθελώς και όχι υποχρεωτικά, που εμείς θέλουμε υποχρεωτικά γιατί έτσι ίσχυε ο νόμος και πριν. Αυτό που έχει στόχο σε πρώτη φάση είναι οι μαζικοί χώροι, γιατί το να πάνε όλοι μαζί οι εργαζόμενοι είναι ασφάλεια και για τους ίδιους. Mm-hmm. Έτσι το καταλαβαίνετε. Και ο στόχος μας είναι να πάρουμε τις σχετικές αποφάσεις, να έρθουμε σε επαφή με τα νομικά τμήματα της ΓΕΣΕΕ και μια σειρά συμβουλών που θα έχουμε, έτσι ώστε να δούμε τι χρειάζεται και να ξεκινήσουμε με δελτία τύπου ανακοινώσεις, είτε τα σωματεία, είτε το εργατικό κέντρο, είτε η ίδια η ΓΕΣΕΕ να ενημερώνει γενικότερα το πώς θα γίνουν αυτές οι προσφυγές. Επειδή μας εξηγήσετε πριν ότι γίνεται ατομικά, άρα υποθέτουμε ότι όποιοι δεν το κάνουν αυτό, δηλαδή δεν προσφύγουν, δεν θα το δικαιούνται έτσι. Μόνο αυτοί που θα προσφύγουν. Τουλάχιστον έτσι μας λένε οι νομικοί μας. Ουσιαστικά δηλαδή αποποιούνται του δικαιώματος αυτού. Ακριβώς. Γιατί και εγώ δεν σας κρύβω στην αρχή, έλεγα αν φτάσει μια περίπτωση σε επίπεδο αρίου πάγου, αν αποφάει, αν είναι νόμος κτλ. Όχι, μόνο για αυτούς που προσφεύγουν. Μας το ξεκαθαρίσανε. Κάτι θα ξέρουν σίγουρα οι νομικοί. Αλλά είναι μια διαδικασία που πρέπει να γίνει, γιατί είπαμε ότι είναι όχι μόνο άδικο, αλλά κατά την κρίση μας και αντισυνταγματικός ο νόμος. Τώρα, οι εργαζόμενοι δεν ξέρουν από πού να προφυλαχτούν. Διάβαζα τις προάλλες για αυτή την υπόθεση με τους ξενοδοχοϋπάλληλους, τους εποχικά εργαζόμενους που ακόμα περιμένουν, ακόμα και σήμερα, να πάρουν το δώρο Χριστουγέννων, για παράδειγμα. Τραγικό. Τραγικό. Τραγικό, γιατί αυτοί οι άνθρωποι περάσανε γιορτές χωρίς καν επίδομα Χριστουγέννων, χωρίς επίδομα. Θα πρέπει να καταλάβουμε κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα όμως, αν θέλουμε τουρισμό ή όχι, δηλαδή να το ξεκαθαρίσουμε. Είναι η βιομηχανία της χώρας, φέρνει τεράστια έσοδα και για το ελληνικό κράτος και οφείλει η πολιτεία, η κυβέρνηση να στηρίξει τον τουρισμό. Θα σας θυμίσω ότι πριν το 12 ένας ξενοδοχο υπάλληλος, όσο καιρό έμεινε άνεργος, 6 μήνες δούλευε και 6 ήταν αναγκαστικά στο Ταμείο Ανεργίας με ένα αξιοπρεπές επίδομα ανεργίας για να μπορεί να ζήσει. Έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται. Και μάλιστα αυτά τα χρήματα που είναι του Ταμείου Ανεργίας δεν είναι καν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Είναι χρήματα δικά μας, δικά σας των εργοδοτών που λιμνάζουν αυτή τη στιγμή στην Τράπεζα της Ελλάδος και δεν αξιοποιούνται όπως πρέπει. Μόνο το κόστος, μπορεί να ακούγεται για μας τα 48 εκατομμύρια τεράστιο, αλλά για μια πολιτεία, για μια χώρα, είναι αστείο το ποσό το να επενδύσεις. Γιατί τι γίνεται, είναι οι παρενέργειες. Έχουμε τρομερές παρενέργειες. Οι άνθρωποι φεύγουν από τον κλάδο. Παράδειγμα, με παίρνει μια κοπέλα η οποία είναι οδοκαθαρίστρια και τελείωσε η σύμβασή της από το Δήμο. Και μου λέει, τι θα κάνω. Λέω, να θες να μεσολαβήσω, να δεις, να δούμε πώς μπορείς να πας σε ένα ξενοδοχείο. Λέει, σε ξενοδοχείο δεν θέλω. Θέλω να πληρώνουμε ένα μισθό 12 μήνες το χρόνο να μπορέσω, έχω οικογένεια. Άρα αντιλαμβάνεσαι, είναι αποθητικό, μειώνεται το προσωπικό. Υπάρχει διαρροή αυτή τη στιγμή και μεγάλη έλλειψη εργατικών χεριών. Όπως μια σειρά άλλων πραγμάτων, λεφτά τα οποία δεν έχουν να κάνουν με τον κρατικό προϋπολογισμό, όπως το εφάπαξ των ξενοδοχοϋπαλλήλων που καταργήθηκε να δοθεί στην 20ετία και τώρα δίνεται στη συνταξιοδότηση από τον κύριο Κατρούγκαλο. Αυτό μέχρι σήμερα έχει φέρει παρενέργειες που φεύγει ο κόσμος. Βέβαια. Πόσες χιλιάδες άνθρωποι. Αυτοί αποτελούσαν κράχτη να μείνουν. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο τουρισμός είναι παροχή υπηρεσιών. Στηρίζεται στον άνθρωπο, στο χαμόγελο, στην διάθεση του κριτικού, του Έλληνα. Το να γεμίσουμε τα ξενοδοχεία, δεν ξέρω,
Όχι ότι έχουμε τίποτα με τους ανθρώπους, mm-hmm. με αλλοδαπούς. Δεν γίνεται αυτό το κομμάτι. Γιατί ο τουρισμός στηρίζεται, το 42% είναι οι λεγόμενοι repeaters. Mm-hmm. Αυτοί που έρχονται κάθε χρόνο. Υπάρχουν Γερμανοί που έρχονται 20 χρόνια. Γιατί έρχονται? Γιατί έχουν αποκτήσει φιλίες, έχουν δει το όμορφο νησί, έχουν δει το χαμόγελο του Κρητικού. Γιατί εκεί στηρίζεται ο τουρισμός. Και τι κάνει η πολιτεία? Δυστυχώς τίποτα. Λοιπόν, επειδή ο χρόνος πιέζει. Καταλαβαίνω. Ο τουρισμός στηρίζεται στους repeaters, στο χαμόγελο, στα ωραία μέρη. Και προπάντως στους εργαζόμενους. Ο Στάθης Αρναουτάκης πού στηρίχθηκε και σας έδωσε χαρτοφυλάκια? Αυτό πρέπει να το ρωτήσετε τον έτσι. Αλλά σίγουρα όμως τα θέματα κοινωνικής, πολιτικής και αλληλεγγύης, καταλαβαίνετε ότι ως εργατικό κέντρο, όχι όλη η ομάδα που αποτελείται, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, είτε στα πρωτοβάθμια του σωματείου, έχουν δείξει επανειλημμένα και την αλληλεγγύη τους και ότι καταλαβαίνουν τα κοινωνικά προβλήματα, και ευελπιστώ μέσα από αυτή τη θητεία πραγματικά να αναδείξουμε ζητήματα, όπως ιδιαίτερα τώρα αυτό που καίει όλους τους Έλληνες, και σε αυτό θα στηριχτεί και η επόμενη απεργιακή κινητοποίηση, που δεν είναι άλλο από την ακρίβεια. Έτσι. Αυτό που ζητάμε είναι άμεσα. Έτσι, το βασικό σε μια σειρά φυσικά και μέτρων καταπολέμησης της ακρίβειας, αλλά δεν μπορούν να παραμείνουν οι μισθοί έτσι όπως είναι, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε χωρίς κλαδικές συμβάσεις. Ο μισθός, ο ελάχιστος μισθός, είναι τρομερό. Παλιότερα λέγαμε αυτός ο άνθρωπος πεινάει γιατί δεν έχει εργασία. Τώρα είναι τρομερό να δουλεύει κάποιος και να μην μπορεί να ζήσει. Και όταν πριν 2 χρόνια βγάλαμε ότι ήταν ο ελάχιστος μισθός στα 751, mm-hmm. κάτω από το όριο της φτώχειας. Τώρα τι να πούμε μετά από 2 χρόνια που ο πληθωρισμός τρέχει έτσι όπως τρέχει, και μην ακούω για εισαγόμενο πληθωρισμό. Μακάρι να ήταν εισαγόμενος, γιατί αν ήταν εισαγόμενος θα είμαστε στα μισά και όχι στα διπλάσια αυτά που ζούμε εδώ πέρα. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, μεγάλο θέμα τώρα αυτό. Δυστυχώς ο χρόνος μας πιέζει. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Δεν τα είπαμε όμως και για το χαρτοφυλάκιο. Άρα γι' αυτό σας δεσμεύουμε. Θα μας ξανάρθετε. Πάντως να κάνω και ένα τελευταίο κάλεσμα. Να μην διστάσουν οι εργαζόμενοι να απευθυνθούν στα συνδικάτα τους, στα σωματεία τους, για να δούμε με το θέμα το πολύ σοβαρό των τριετιών. Μεγάλο χαρτοφυλάκιο και δύσκολο. Εγώ αυτό έχω να πω. Πάρα πολύ και ευαίσθητο. Όταν έχεις να κάνεις ακόμη και με παιδιά, έχεις να κάνεις με δομές, έχεις να κάνεις με ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αξιοπρέπεια των ανθρώπων, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σοβαρές οι ευθύνες και ευελπιστούμε ότι θα ανταποκριθούμε. Και να βγούμε και αυροπρόσωποι, ασπροπρόσωποι, και στο Σταύρο τον Αρναουτάκη που μας εμπιστεύτηκε. Καλό κουράγιο. Θα τα ξαναπούμε. Λέγει και ένας παλιός γνώριμος. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν.